σας να τους περιθάλψετε. Ναι, να τους δημιουργήσουμε συνθήκες, θα έλεγα, όσο γίνεται καλύτερης διαμονής, διότι εντάξει, εμείς κάνουμε αυτά τα οποία μπορούμε, αλλά οι χώροι οι οποίοι διατίθενται δεν είναι και οι πλέον καλύτεροι. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πόσο... Ναι, για πείτε μας. Το απόγευμα σε μια περιοχή γησίων της Κατοζάκρου, σε σημείο μη προσβάσιμο από στέλνα με δρόμο, 59 ψυχές αφέθηκαν από ένα εστιοπλοϊκό και οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάνθρωποι μας αυτοί, ανέβηκαν, σκαρφάλωσαν θα έλεγα από κάποιο σημείο, το σημείο που τους αφήσαμε, και τους αντελήφθηκαν υπεραστικοί στο κεντρικό δρόμο που συνδέει την Πάνω Ζάκρο με την Κάτω Ζάκρο. Μάλιστα. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των λιμενικών και αστυνομικών αρχών. Μαζέψανε τους μετανάστες, 59 τον τιμό, 4 γυναίκες και 7 παιδιά. Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι νεαράς ηλικίας. Εκτίμησή μου ότι είναι γύρω στα 25 συν κάποια χρόνια. Μάλιστα. Ο μέσος όρος ηλικίας τους. Καταγωγής, κύριε Δήμαρχε, δεν διαγνωρίζουμε. Κατά την δική τους δήλωση είναι Ιρανοί και Ιρακινοί. Ιρανοί και Ιρακινοί. Ιράν, Ιράκ δηλαδή, μάλιστα. Ναι. Από το σημείο που περισυνελεγήκανε, με ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ και ένα λεωφορείο του Δήμου Σιτίας, μεταφερθήκανε στο χώρο πλησίων του Λιμεναρχείου, σε δύο προκάτευσες που έχει στο χερσαίζον του λιμανίου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιτίας, που χρησιμοποιούνται αυτές οι αίθουσες για την σαν χώρη υποδοχής και αναμονής των επιβατών που πηγαίνουν, που μετακινούνται με το πλοίο της γραμμής. Εκεί πέρα φτάσανε γύρω στις 11 η ώρα. Ο Δήμος, οι υπάλληλοι του Δήμου, 5 άτομα είχαν κινητοποιηθεί άμεσα. Τους βάλαμε στρώματα, ζητήσαν την κυβέρνηση του Ερυθρού Σταυρού, τους έβαλα κλιμασκεπάσματα. Μόλις φτάσανε, ήταν και μια ομάδα των γιατρών του νοσοκομείου Σιτίας, οι οποίοι αντιμετωπίσαν κάποιες αδιαθεσίες που υπήρχαν, αλλά τίποτα σημαντικό, όλοι είναι υγιέστατοι και μάλιστα και εμφανισιακά είναι μια χαρά. Ωραία. Χάσαμε το Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, είναι στο καθοδόν βέβαια. Ο Δήμαρχος Σιτίας είναι μαζί μας, ο κ. Πατεράκης. Ήταν μάλλον, γιατί τον χάσαμε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τον βρούμε ξανά. Μιας και κάνουμε αναφορά, κυρίες και κύριοι, στο περιστατικό των 59 μεταναστών που ξεφόρτωσε ένα εστιοφόρο έτσι προς την Ζάκρο. Και τους φροντίζει ο Δήμος Σιτίας, εκεί μείναμε και Δήμαρχε, έτσι. Ακριβώς, ναι. Τους φροντίσαμε λοιπόν χθες το βράδυ και οφείλουμε να πούμε ότι το ιστιοπλοϊκό το οποίο τους μετέφερε με μια συντονισμένη και οργανωμένη και πολύ γρήγορη και μπράβο τους επιχείρηση που κάνανε οι Δήμοι και τερκές συνσύνδες στη Ιεράπετρας, το προλάβανε το ιστιοπλοϊκό πριν τα διεθνήματα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο λιμάνι της Σιτίας με τους φερόμενους σαν διακινητές. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης από την αστυνομία. Εμείς στο χώρο έχουμε μεταφέρει χημικές παλέτες. Τους δώσαμε και πρωινό σήμερα. Βάλαμε και κάποιες παροχές επιπλέον νερού στο χώρο για να μπορούν να πληθούν οι άνθρωποι μας. Και περιμένουμε να κλείσει αυτή η ιστορία για να μεταφερθούν κάπου που να έχουν αυτές τις συνθήκες. Διότι, ξαναλέω, δεν είναι καλές οι συνθήκες και ο χώρος στον οποίο τους φιλοξενούν. Ναι, δεν υπάρχουν υποδομές για τέτοια... Δεν υπάρχει ναι. Τέτοιος και οφείλω εδώ να το θέσω και δημόσια. Εντάξει, οι αρχές συζητάνε από την αυτοδιοίκηση, κάντε για να μην να δώσουμε καλή εικόνα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά θα πρέπει και κάποιοι άλλοι να κάνουν και αυτοί κάτι. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή η πίεση που δεχτήκαμε, βάλτε τους στο κλειστό γυμναστήριο, νομίζω ότι δεν ήταν σωστή. Κλειστό γυμναστήριο το οποίο είναι δίπλα στο Γενικό Λύκειο και Τεχνικό Λύκειο που έχουν πανελλήνιες εξετάσεις, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ναι, αυτό αρνηθήκαμε. Αρνηθήκαμε. Και όσο γίνεται πιο σύντομα, να μετακινηθούν, να πάνε σε χώρους οι οποίοι
προσφέρονται για. Μάλιστα. Μια... Δήμαρχε, πού έχετε αποταμφθεί, στο Υπουργείο, ας πούμε, Μεταναστευτικής Πολιτικής, πού έχετε. Οι μόνες αρχές με τις οποίες έχουμε εξερθεί είναι η αστυνομία και το λιμενικό σώμα. Mm-hmm. Και μέσω αυτό διαβιβάσαμε ότι θα πρέπει άμεσα να φύγουν. Δηλαδή έχει σταλεί το αίτημα, εν πάση περιπτώσει. Από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχουμε καμία επαφή μαζί του. Mm. Περιμένουμε τώρα σήμερα να πούνε και οι επικεφαλής των δύο αυτών ομάδων που σας είπα. Αλλά η άποψη την οποία εξέφρασα εγώ προφορικά είναι ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει μετακίνηση αφού κλείσει οι διαδικασίες προτέρου που προβλέπονται από το πρωτόκολλο της αστυνομίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί, πώς το λένε, είναι ένα θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν αυτή η χθεσινή τώρα, η χθεσινή φουρνιά μεταναστών ανοίγει πάλι δρόμους όπως το έχουμε ζήσει. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο, κύριε Μεταράκη. Αυτά τα έχουμε πει τώρα. Ή μάλλον έχει ανοίξει ο δρόμος αυτός. Δεν ξέρω προς τα πού πήγαιναν, δηλαδή αν πήγαιναν Ιταλία, Ισπανία ή δεν ξέρω σε ποιο σημείο τους είχαν τάξει ότι θα τους πάνε. Αυτά όλα θα υποθούν σήμερα μέσα από διαδικασίες αναπληκτικές που έχουν από τις υπηρεσίες. Το ιστιοπλοϊκό πάντως είχε σημαία Τουρκίας. Μάλιστα. Είναι σημαία Τουρκίας, λοιπόν, αυτό. Μάλιστα. Ιράν και Ιράκ. Ιρανικής και Ιρακινής καταγωγής, λοιπόν, οι νεαρής ηλικίας άνθρωποι που 59 τον αριθμό περίπου φιλοξενούνται από τη Σιτία, αλλά δεν υπάρχουν υποδομές. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν να παραμένουν κάτω από αυτές τις συνθήκες άνθρωποι χωρίς τα απαραίτητα. Το ανθρωπίνο δυνατό, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και χώρους πίεσης. Πέραν αυτού, τη διαμονή για την υποήμερη θα την αντέξουμε. Από εκεί και πέρα δεν θα αντέξουμε ούτε αυτή, ούτε κι εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνονται ενέργειες. Έχει σταλεί το αίτημά σας ως αυτοδιοίκηση, δήμαρχε εκεί που πρέπει, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, οι οποίοι δεν είναι, πώς το λένε, από εμπόλεμες περιοχές, δεν είναι πρόσφυγες δηλαδή, έτσι να το τονίσουμε αυτές τις διαφορές. Είναι οικονομικοί μετανάστες, δεν ξέρουμε αν είναι, δεν ξέρουμε αν είναι, ας πούμε, πολιτικοί αντιφρονούντες ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Θα δείξει, δηλαδή έχουν αν έχουν ζητήσουν πολιτικό άσυλο εννοώ. Αυτά είναι διαδικασίες τώρα, τις οποίες θα διευθυνθούν οι αρμόδιες. Μάλιστα. Αλλά πάντως το τσακώσανε το ιστιοφόρο με τους φερόμενους διακινητές, δεν ξέρω αν είναι και Τούρκοι. Ακριβώς. Έτσι. Θα δούμε. Είναι ανοιχτοί οι δρόμοι πάντως εδώ στην νότια πλευρά μας. Ναι. Ευάλωτης αυτό το θέμα. Αυτές οι αυτογραμμές είναι σε μεγάλο μήκος. Έχουμε σημεία πρόσιτα τα οποία δεν είναι ορατά από δρόμους που κυκλοφορούνται, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σημείο που τους βάλαμε δεν αρδεύεται από τον δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, τους περιθάλπετε, δήμαρχοι, και κάνετε προσπάθειες να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα από την περιοχή της Σιτίας, έτσι, για να... Ωραία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσουμε σε αυτό. Ήθελα να τονίσω αυτό το πράγμα, ότι τώρα και 1,5 χρόνο εμείς σαν αυτοδιοίκηση στην Κρήτη και τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, ότι θα ξαναρχίσουν στις ακτές της Κρήτης να έρχονται στα αγιές μεταναστών. Και γι' αυτό θα έπρεπε η πολιτεία να οργανωθεί καλύτερα. Αλλά δυστυχώς η μόνη οργάνωση που υπάρχει είναι οι υπηρεσίες των δημοτικών τροφίμων και η... Χάνουμε και τον Δήμαρχο, είναι καθοδόν προσιτία. Ναι. Ναι, Δήμαρχε. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το θέμα το μεταναστευτικό. Βλέπουμε και τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Έτσι, έχουν ξεκινήσει ξανά με την καλοκαιρία να έρχονται αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστες στα παράλια, τέλος πάντων, της χώρας μας, ιδιαίτερα εκεί στα νησιά τα γνωστά. Να δούμε πού θα βγει αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχει ένα
διαφορετικό φαίνεται, διαμορφώνεται πολιτικό καθεστώς για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αν δούμε και τις δηλώσεις του Ιταλού Πρωθυπουργού, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιταλός Πρωθυπουργός αρχίζει να δηλώνει ότι θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Όλοι οι λαθρομετανάστες αρχίζουν να ετοιμάζουν βαλίτσες, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ξεπεράσει κάποια όρια. Ιταλία και Ελλάδα έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο μέρος, το μεγαλύτερο βάρος αυτής της ιστορίας, έτσι. Δεν σας και ακούμε και καλά. Ναι. Το έχουμε πλημμυριστεί, το κομμάτι της ευθύνης το έχουμε αναλάβει και εμείς σαν τοπική κοινωνία το έχουμε αναλάβει. Έχουμε αυτή τη στιγμή 40 κόμμα τα οποία φιλοξενούμε σε διαμερίσματα με βάση όλη αυτή τη διαδικασία την οποία εποπτεύει η υπατερμοστία του ΟΗΕ. Το κομμάτι λοιπόν το κοινωνικό που μας αναλογεί το έχουμε αναλάβει. Αλλά δεν μπορούμε άλλο. Μάλιστα. Αυτές, λοιπόν, αυτοί που έχουν την ευθύνη να πάρουν δραστικότερα μέτρα. Σωστά. Σωστά το θυμηθήκαμε, Δήμαρχε. Έχετε και πρόσφυγες εκεί τους οποίους φιλοξενείτε στη Σιτία σε διαμερίσματα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι όλα ήσυχα. Είναι πολύ ήσυχα όλα, ναι. Γιατί γίνεται με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο. Και δεν γίνανε περιοχές σαν και γίναμε των νησιών του Αιγαίου που γίνεται με τρόπο, θα έλεγα, θα το χαρακτηρίσω απλά λάθος. Εδώ τώρα, και αυτός ο τρόπος φιλοξενίας είναι αποτέλεσμα μιας πίεσης που άσκησε η τοπική αυτοδιοίκηση Κρήτης προς το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί θα θυμάται τη δηλώση του κ. Μουζάλα, που δεν είναι πλέον υπουργός πλέον, του κ. Μουζάλα, θα σας φέρω με 2.000 στην Κρήτη μετανάστες. Πού θα πηγαίναν αυτοί, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Καμία οργάνωση. Και η πρόταση δικιά μας της αυτοδιοίκησης θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Να μοιραστούν στις πόλεις όπου υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενούν σε διαμερίσματα και να ζουν και σε ανθρώπινες συνθήκες και επιπλέον να μην δημιουργούν. Μάλιστα. Ωραία, αυτό το έχετε καταφέρει δηλαδή ως τοπική κοινωνία και της Σιτίας, Δήμαρχε, κατανοώ. Έτσι, με αυτούς τους πρόσφυγες, πρόσφυγες πολέμου πρέπει να είναι, που, αν δεν κάνω λάθος, αυτούς που έχετε ήδη στα διαμερίσματα υπό την εποπτεία της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ. Έτσι, δεν δημιουργούν προβλήματα, είναι μια χαρά, δεν ξέρω αν ενσωματωθεί και στην τοπική κοινωνία εκεί. Ακριβώς. Προαρχούς κανένα πρόβλημα και θα έλεγα ότι και η τοπική κοινωνία τους έχει αγκαλιάσει και μάλιστα τα παιδιά πηγαίνουν στο δημοτικό, προσπαθούμε να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες ένταξης τους όσο γίνεται πιο ομαλά. Στην τοπική κοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Να. Μάλιστα, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και χρονοδιάγραμμα για αυτούς τους ανθρώπους τώρα, μιας και πιάσαμε το προσφυγικό. Δηλαδή, χρονοδιάγραμμα για φέτος και για του χρόνου, το σίγουρο είναι ότι θα παραμείνουν. Υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των αρμοδιών. Πώς θα έχουν κοπεί πλέον και πώς αν αλλάξει και πώς θα αλλάξει αυτή η διαδικασία. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα ότι αν είναι οργανωμένα τα πράγματα δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι, γιατί ζούμε σε δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολες εποχές, επικρατεί δυστυχώς ο λαϊκισμός, η μυσαλλαδοξία και ο φόβος κλπ. Με αποτέλεσμα έτσι ακριβώς. Και να δημιουργούνται και συνθήκες, μπας περιπτώσει και λογικές, ρατσιστικές σε ορισμένες περιπτώσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Είμαστε μια περιοχή επίσης τουριστική, άρα η εικόνα που θα πρέπει να φεύγει από τον τόπο θα πρέπει να είναι εικόνα η οποία να μην παραπέμπει σε κακές συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Ναι, εντάξει, και βασικά για τους ανθρώπους και μετά νομίζω η εικόνα μας, έτσι, γιατί ζούμε και στην εποχή της εικόνας. Όλα μετράνε, δεν διαφωνώ, αλλά επί της ουσίας, ας πούμε, είναι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Το έχετε καταφέρει και με τους 40 πρόσφυγες που φιλοξενείτε και μπράβο σας. Δεν φιλοξενούμε 40, 140. 140, με συγχωρείτε, 140.
Ωραία. 140 λοιπόν μετανάστες χωρίς κανένα πρόβλημα στη Σιτία. Δεν έχει ανοίξει μύτη, έχουν γίνει αποδεχτοί και από την τοπική κοινωνία, αντιλαμβάνομαι. Και το πρόβλημα τώρα είναι με τους 59 αυτούς ανθρώπους, τους οποίους παράτησε χθες το ιστιοπλοϊκό. Έτσι, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν και δεν έχουν τις καλύτερες, δεν μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες ζωής. Μάλιστα. Το είπατε πολύ καλά. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε και άλλη επαφή και επικοινωνία. Υπάρχουν και άλλα θέματα κοινά με την Ιερά Πέτρα. Ξέρω ότι έχετε συναντηθεί και με τον Δήμαρχο. Συνεχή και το τονίζω. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Εύχομαι στη Σιτία την όμορφη. Και χωρίς παράξενα σε εισαγωγικά το παράξενο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας, ευχαριστώ. Αυτά με τον Δήμαρχο Σιτίας, κύριε.